Τόση αχαριστία. Τόση αχαριστία δεν την περίμενα. Τον έπινα, τον τάισα, τον φρόντιζα και αυτός μ' άφησε στον δρόμο. Σου άφησε ολόκληρο σπίτι, τα έπιπλα ξύνουν μια περιουσία στον δρόμο, το λες εσύ αυτό? Τι ξέρεις εσύ, τι ξέρεις, τι τράβηξα εγώ, εσύ ήσουν μακριά. Εγώ σαν μια βδομάδα τα Χριστούγεννα, μια βδομάδα το Πάσχα, σε να βλέπεις σε είχε και σε σπούδαζε. Εμένα με είχε εδώ μέσα, δούλα. Ο πατέρας ήταν αρνάκι του Θεού, εσύ του ξύνες το ψάρι στα χείλια. Να την προσβάλλω τη διαθήκη, να το ξέρεις. Μόνο το νόμιμο θα πάρεις, τίποτα παραπάνω. Τι θα πεις, ότι τα είχε χαμένα? Μπορεί και να τα είχε. Ήξερε ότι είχε σεραστεί και δεν σε έδιωχνε, σ' αγαπούσε. Πόσα χρόνια τον κεράτωνες? Λέγε! Αυτά τα δικαστήρια θα τα βγάλω φόρα. Η ιστορία που θα σας αφηγηθώ απόψε έγινε πριν από 40 χρόνια περίπου. Κι όμως ποτέ δεν ήταν τόσο επίκαιρη. Σε μια εποχή που οι δυνάμεις του κακού προβάλλονται τόσο πολύ, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει απόλυτη κυριαρχία του καλού ή του κακού, αλλά το ένα συνυπάρχει με το άλλο. Oh.
Δεν θέλετε από μένα. Δεν θέλετε από μένα. Γιατί δεν με πάω. Αφήστε με. Πού με πάτε. Πού με πάτε. Πού είστε. Είμαι η Μαρία. Τι θέλετε από μένα. Εγώ δεν ζητάω τίποτα. Τότε άσε με να φύγω. Αλλιώς θα έχεις πολύ κακά ξεμπερδέματα με την αστυνομία. Είσαι φοιτήτρια. Τι σπουδάζεις. Ιατρική. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Για να μάθεις ότι το σώμα δεν θεραπεύεται χωρίς την ψυχή. Δεν τα αφήνεις αυτά! Πώς θα σου δίνει η μάνα μου για να με κάνεις απαραίτητο από την κληρονομιά! Εδώ μέσα θα περάσεις και από τον παράδεισο και από την κόλαση. Ο παράδεισος εξαγοράζεται. Η κόλαση πληρώνεται. Πώς σε λένε? Φωτεινή. Γιατί ήρθε σε εμάς, Φωτεινή. Τι ζητάς εδώ? Καταφύγιο. Με κυνηγάει ο άντρας μου, δεν έχω που να πάω. Ο άντρας σου, Φωτεινή. Μιλάς ψέματα. Ήρθε σε μια αδελφότητα γυναικών. Αν αύριο μετανιώσεις και θέλεις να γυρίσεις στην παλιά σου ζωή, δεν θα μπορείς. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Δεν θέλω πιο κανέναν άντρα στη ζωή μου. Η Φωτεινή ζητάει καταφύγιο. Αν κάποια από σας έχει αντίρρηση, να την πει τώρα. Εγώ. Σ' ακούμε. Φωτεινή, σε κοροϊδέψα. Εδώ μέσα δεν είναι καταφύγιο, κόλαση είναι. Αυτή εδώ μου το ομολόγησε πριν από λίγο. Δεν έχω πού αλλού να πάω. Όπου κι αν πας καλύτερα θα είναι. Από εδώ δεν θα μπορέσεις να φύγεις ποτέ. Αυτές οι γυναίκες είναι όλες φυλακισμένες. Μιλάς χωρίς να ξέρεις. Όλες είναι εδώ με τη θέλησή τους. Εγώ όμως θέλω να φύγω. Εσύ με κρατάς με το ζόρι, εσύ και η μάνα μου. Κανείς δεν σε κρατάει. Μπορείς να φύγεις αυτή τη στιγμή. Δεν σε πιστεύω. Λες ψέματα. Δεν σε πιστεύω. Πάρε το κλειδί. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις την πόρτα.
Θα την κρατήσω. Ετοίμασα το μερίδιό μου. Πρέπει να το πάρω πρώτο. Ακόμα δεν έχει υπογράψει πως παρετείται από την κληρονομιά. Θα κάνεις μια δωρεά στο ίδρυμα των μυροφόρων για το μισό κομμάτι που μου παραχωρείς. Και όταν η Δέσποινα υπογράψει, εγώ θα παρουσιάσω τη δωρεά. Και θα πάρεις τη μισή κληρονομιά. Σαν πολλά δεν ζητάς. Μη φέρεις ακόμα τον εραστή σου στο σπίτι. Είναι νωρίς και ο κόσμος θα αρχίσει να λέει. Η κόρη σου το ξέρει. Γι' αυτό μου την έφερες. Ο δρόμος για τον παράδεισο περνάει μέσα από την κόλαση. Και αυτή απαιτεί τον οβολό της. Από όλους μας.
Πέρασες δύσκολη νύχτα απόψε. Σου το είπα πως ο δρόμος σου περνάει μέσα από την κόλαση. Δεν μ' άκουσες. Ποια κόλαση? Παρεστησιογόνα μου δώσες. Γιατρό σπουδάζω. Λες να μην ξέρω τι επίδραση έχουν τα παρεστησιογόνα στον άνθρωπο. Ξέρω πολύ καλά τι έχετε κανονίσει με τη μάνα μου. Θέλετε να με βγάλετε τρελή για να μου φάτε την κληρονομιά. Η κληρονομιά? Μόνο αυτή σκέφτεσαι. Κι όμως εγώ δεν ζητάω τίποτα από σένα. Το μόνο που θέλω είναι να περάσεις από μια δοκιμασία. Και ποια είσαι εσύ να μου ζητάς να περάσω από δοκιμασίες? Έλα μαζί μου. Thank you.
Με κατασκοπεύεις. Όχι. Άκουσα θόρυβο και ήρθα να δω ποιος ήταν. Γιατί με παρακολουθείς. Κάτι ετοιμάζεις εσύ. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου, καταλαβαίνω. Δεν ετοιμάζω τίποτα. Απλώς ψάχνω να βρω πως κατεβαίνει και ξεγελάει τον κόσμο. Κάτι πρέπει να κρύβεται από πίσω, δεν μπορεί. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Μην ψάχνεις άδικα. Δεν θα βρεις τίποτα. Ό,τι και κάνω, δεν μπορώ να σε πείσω. Αρνείσαι να δεις. Φωτεινή, πήγαινε στο δωμάτιό σου, σε παρακαλώ. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί με βασανίζεις? Στο από την αρχή. Μπορείς να πληρώσεις την κόλαση ή να εξαγοράσεις τον παράδεισο. Εσύ επιμένεις το πρώτο. Πώς θα τον εξαγοράσω? Γίνοντας το μερίδιό μου σε σένα. Γι' αυτό δεν με έφερες. Δεν σε έφερα εγώ. Βρέθηκες. Όπως και η Φωτεινή. Σας δέχτηκα και τις δυο. Άλλα μου ζητάω από εκείνη. Κι άλλα από σένα. Αν στα δώσω όλα θα με αφήσεις να φύγω? Μη ζητάς ανταλλάγματα. Δεν σε έφερα εδώ για να κάνουμε ανταλλαγή. Άλλος είναι ο λόγος. Ποιος είναι, πες μου! Αυτά που παρίζει στο Ιδρύμα δεν είναι ούτε το 1/3 της κληρονομιάς. Ας λάθος, είναι ακριβώς τα μισά, όπως το είχαμε συμφωνήσει. Η κόρη σου μου τα δίνει όλα. Τι είναι αυτό? Τι της έκανες, πώς τα κατάφερες? Τη βασάνισες, το έκανε για να γλιτώσει. Εγώ δεν ήξερα ούτε καν ότι υπάρχει η κόρη σου. Εσύ μου την έφερες εδώ. Ξέχασες γιατί μου την έφερες. Θα σε πάω στα δικαστήρια. Θα σε κλείσω στη φυλακή. Όλος ο κόσμος θα μάθει τη σημεία και θέματα γίνονται εδώ μέσα. Αφού δεν με πιστεύεις, έλα να στα πει ίδια. Δέσποινα, η μητέρα σου πιστεύει ότι σε ανάγκασα να δωρήσεις την περιουσία σου στο Ίδρυμα. Κανείς δεν με ανάγκασε. Εγώ αποφάσισα να τη δώσω. Γιατί, Δέσποινα? Καλύτερα στο Ίδρυμα παρά σε σένα. Μην το παρατραβάς. Μπορεί να με πείραξε που ο άντρας μου τα γράψε όλα στην κόρη μου. Άλλο όμως αυτό και αν θα σ' αφήσω εσένα να της πάρεις όλη την περιουσία. Δεν θέλω να πεις ότι σε αδίκησα ή ότι σε κορόιδεψα. Μπορείς να μείνεις εδώ και να κάνεις τη Δέσποινα να αλλάξει γνώμη. Αν τα καταφέρεις να την πάρεις μαζί σου, εγώ θα παραιτηθώ από τη δωρεά. Μου ζήτησες αντάλλαγμα, Δέσποινα. Στο δίνω τώρα.
Η αλυσίδα είναι ένα σύμβολο με διπλή σημασία. Συμβολίζει το δεσμό αλλά και τα δεσμά. Συμβολίζει την υποταγή αλλά και την εξέγερση. Αυτό είναι το δίλημα της Δέσποινας. Νιώθει την αλυσίδα να σφίγγεται γύρω της και δεν ξέρει αν θα πρέπει να τη δεχτεί όπως τόσοι άλλοι ή αν θα πρέπει να τη σπάσει όπως κάνουν μερικοί. Ελάχιστοι. Με έντυσες όπως τις άλλες. Μου πήρες την περιουσία. Εμένα όμως δεν με πήρες. Χθες μπορούσες να φύγεις. Δεν έφυγες. Το ξέρεις ότι δεν θα έφευγα με τη μάνα μου. Θα ξαναβρω την πόρτα ανοιχτή και θα φύγω.
Από σήμερα το κλειδί θα το κρατάς εσύ. Τώρα μου τα πήρες όλα. Δεν σε νοιάζει αν θα φύγω. Θα μείνεις. Για να με προδώσεις. Είναι μέρες τώρα που ακούω τις φωνές της. Το ξέρω. Δεν μπορούμε να της κάνουμε τίποτα. Πού το ξέρεις? Εκεί που τελειώνουν τα δικά σου θαύματα αρχίζει η ιατρική. Δεν έχω αντίληψη να την αναλάβεις εσύ. Αν μπορείς να την ανακουφίσεις. Είναι πολύ άρρωστη. Πρέπει να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Οι γιατροί δεν μπορούν να της κάνουν τίποτα.
Καιρό τώρα παλεύει να πεθάνει και δεν μπορεί. Ξέρω γιατί δεν πας στο νοσοκομείο. Γιατί φοβάσαι τα μπλεξίματα. Γι' αυτό έφερα εσένα. Εσύ που είσαι γιατρός, κάντε να μην υποφέρει. Δεν είμαι γιατρός ακόμα, φοιτήτρια είμαι. Και δεν με αφήνεις ούτε να την αγγίξω. Πώς να την κάνω να μην υποφέρει. Λίγες σταγόνες μέσα στη σούπα της. Και δεν θα καταλάβει τίποτα. Να τη σκοτώσω θέλεις. Να την ανακουφίσεις θέλω, να την αγαπάψεις. Γιατί εγώ. Εσύ πρέπει να τη σώσεις. Έτσι πρέπει να γίνει. Ποτέ μ' ακούς. Ποτέ. Όταν τελειώσεις, έλα να με βρεις στο γραφείο. Νεγριά και άρρωστη. Όσο έζησε, έζησε. Τρελάθηκε. Φωτεινή, δεν θέσε τίποτα. Εγώ δεν την άφησα να το κάνω. Είναι αργά. Πήγαινε να κοιμηθείς. Μόνο αυτό έχεις να πεις. Τι άλλο να σου πω. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Ήταν δικό μου λάθος. Και έστηκα. Και να αργούσες πάλι την ίδια απάντηση θα έπαιρνες. Σου δώσα την περιουσία μου. Όχι όμως να γίνω τη συνένοχό σου. Ελπίζω ότι θα είχες περισσότερο θάρρος από μένα. Η συγκίνησή μου δεν πρόκειται να εξαγοράσει ποτέ, το κατάλαβες. Δέσποινα. Θέλω να το πάρεις μαζί σου. Να δω αν η συνείδησή σου θα αντέξει ολόκληρη τη νύχτα. Δεν είμαι Μαρία. Δέσποινα. Όλες Μαρίες είμαστε. Αμή! Πάτω, Γιάννη. Πάτω. Προλάθηκες. Βοήθησε με να τα πάμε στο νοσοκομείο. Γιατί αποστεύει η Μαρία. Δεν μπορούν να της κάνουν τίποτα. Και αν δεν είναι αλήθεια, αν μπορούν ακόμα να τη βοηθήσουν, θέλει να σε τρώνε εκλήψεις. Ξέμε, σε παρακαλώ. Μόνο μέχρι την πόρτα. Μετά βγάλε τα πέρα μόνη σου. Βοήθησέ με να βρω ένα ταξί. Σου είπα, μόνο μέχρι την πόρτα. Thank you.
Δεν καταλαβαίνετε για το στασί της. Λες ότι είναι μεγάλη πρόταση. Γέμισε. Περίμενε σειρά σου. Για όλες τι γίνεται εδώ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πέθανε. Θες ότι σπουδάζεις ιατρική και τη φέρεις ετοιμοθάνατη. Και μετά παραπονιέσαι ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Πού υπάρχει τηλέφωνο. Των υψηλής τεχνολογίας. Το έκανα γιατί μου το ζήτησε εκείνη πριν πεθάνω. Μου είπε να μην σε αφήσω να υποφέρεις, όπως υπέφερε εκείνη. Σε ευχαριστώ. Το ήξερα ότι είσαι πιο δυνατή από μένα. Thank you.
Δέσποινα έγινε και αυτή τελικά ένας κρίκος της αλυσίδας, όπως ακριβώς το είχε προβλέψει η Μαρία. Της αλυσίδας που ενώνει το καλό με το κακό. Την κόλαση με τον παράδεισο. Καληνύχτα σας.